Θα κλείσουμε με μία ακόμα ζωντανή σύνδεση, το τέταρτο μέρος εκπομπής, καθώς την Κυριακή 23 Μαΐου πραγματοποιήθηκε μία πολύ ενδιαφέρουσα δράση, μία εθελοντική δράση καθαρισμού στο φαράγγι του Δικτάμου στα Κεραμιά, με πρωτοβουλία βέβαια του Δραστήριου Πολιτιστικού Συλλόγου Κατοχωρίου. Φιλοξενούμε και κλείνουμε το τέταρτο μέρος τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, τον κύριο Νικήτα Μαρμαριτσάκη, και την κυρία Αντωνία Μιλωνάκη, την γραμματεία του Πολιτιστικού Συλλόγου. Να σε ευχαριστήσω και τους δύο και να σας καλησπερίσω στην Crete TV. Καλησπέρα και από εμάς. Κύριε Μαρμαριτσάκη, νομίζω ότι η ανταπόκριση των εθελοντών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Πολύ σωστά. Για πείτε μας. Ήταν η μεγάλη προσέλευση. Καταρχάς, ευχαριστούμε για το κάλεσμα στην εκπομπή σας. Η προσέλευση που έγινε την Κυριακή ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Κάθε χρόνο κάνουμε αυτή τη διοργάνωση, αλλά χρόνο με το χρόνο ο εθελοντισμός μεγαλώνει. Τα τελευταία χρόνια έντονη δράση μαζί μας έχει ο Σχανίων, ο Ορβατικός. Επίσης, φέτος ήρθαν και κάποια άτομα από το ΙΕΚ, Συνοδοί Βουνού, και έτσι και όσοι άλλοι ήθελαν να έρθουν από μόνοι τους. Με αποτέλεσμα βρεθήκαμε γύρω στα 60 με 70 άτομα, μικρούς, μεγάλους, και κάναμε αυτή την ωραία οργάνωση και δράση. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ επιθυμητό. Μάλιστα. Κυρία Μιλωνάκη, μας πήγε ο κύριος Μαρμαριτσάκης ότι κάθε χρόνο πραγματοποιείται αυτή η δράση. Κάθε πέρυσι και καλύτερα, θα ρωτήσω εγώ σε σχέση έτσι στο μέτωπο του καθαρισμού των απορριμμάτων. Είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε στο χωριό, κακά τα ψέματα. Ναι. Εντάξει, προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο. Από εκεί και πέρα τώρα, εντάξει, έχει να κάνει με την παιδεία του τόπου, έχει να κάνει με τον πολιτισμό. Εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο. Είναι και τα νερά, ο χύμαρος που παίρνει πολλά πράγματα από τα χωράφια. Ναι. Εντάξει, προσπαθούμε να καθαρίζουμε και να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον τόπο μας όσο καλύτερα γίνεται. Και η δράση αυτή, κύριε Μαρμαριτσάκη, συνέπεσε και με την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Και θέλω να σας ρωτήσω κάθε χρόνο τι επικρατεί, ποιοι επισκέπτονται την περιοχή σας εκεί. Έρχονται και ντόπιοι Έλληνες, έρχονται όμως και πολλοί ξένοι, οι οποίοι γνωρίζουν το μέσο από χάρτες ή οτιδήποτε μέσα ενημέρωσης και έρχονται και το περνάνε το φαράγγι μας. Ναι. Είναι ευχαριστημένοι, είναι προσβάσιμο, είναι μικρό και έτσι το περνάνε, είναι 7 χιλιόμετρα και μπορούν να το περάσουν. Έρχονται και με μικρά παιδιά. Κάθε χρόνο με το χρόνο έχουμε μεγαλύτερη προσδοκία. Να πω ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε πλάνα από προηγούμενα χρόνια, από δράσεις προηγούμενων ετών βέβαια, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν φοράει κανείς προστατευτική μάσκα, προηγούμενα χρόνια, πλάνα βέβαια αρχείου κατά κάποιο τρόπο. Και θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Μιλωνάκη, εισερχόμαστε σιγά σιγά στην καλοκαιρινή περίοδο, οι δράσεις του συλλόγου σας αναμένεται να επεκταθούν, να αυξηθούν? Κάθε χρόνο κάνουμε τη γιορτή του Σελήνου έτσι και αλλιώς, που είναι προγραμματισμένη εδώ και από το 1994 που έχει δημιουργηθεί ο σύλλογος. Ναι. Πέρυσι δεν έγινε. Ήταν μεγάλη απώλεια για το χωριό και γενικά για τους ντόπιους ανθρώπους, τους χωριανούς. Φέτο έμαζε αυτή η ευκαιρία και να επιτραπεί. Ναι, θα γίνει. Το έχουμε προγραμματίσει. Ναι, θα γίνει. Γιατί είναι κάτι όντως που μας λείπει και εμάς. Δηλαδή, όλη η διαδικασία, όλη η συνεργασία του χωριού είναι κάτι που μας λείπει. Μάλιστα. Ο πιο μικρός εθελοντής, πρόεδρε, ηλικιακά ποιος είναι? Ήταν μόλις 7,5 χρονών. 7,5 ετών. Και ο πιο μεγάλος, κυρία Μιλωνάκη? Πρέπει να ήταν γύρω σε 70 με 75. 70-75. Ναι, νομίζω καλά το πάτε. Εντός των στόχων. Αυτό έχει σημασία. Έχετε προσελκύσει και έχετε προκαλέσει το ενδιαφέρον και ηλικιακά έτσι ανθρώπων, ηλικιωμένων βέβαια, αλλά και μικρών παιδιών. Να είστε καλά, να συνεχίσετε, αυτή είναι η δική μας η ευχή, με το ίδιο πάθος, να αγαπάτε τον τόπο σας, τον αγαπάτε βέβαια, και εδώ είμαστε εμείς. Αυτό λέω σε κάθε σύνδεση με Πολιτιστικό Σύλλογο, για να αναδεικνύουμε και να προβάλλουμε αυτές τις όμορφες δράσεις σε μια δύσκολη περίοδο. Ο εθελοντισμός είναι σημαντικός. Θα ήθελα να επισημάνω ακόμα ένα πράγμα, αν μου δίνετε ευκαιρία. Βέβαια, και να κλείσουμε έτσι, ναι. Φέτος είχαμε μεγάλη συμμετοχή και μεγάλο εθελοντισμό από το Δήμο Χανίων. Ναι. Μάλιστα και δύο αντιδημάρχοι το πέρασαν. Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και ο αντιδήμαρχος των Κεραμιών το πέρασαν, βοήθησαν. Συνέφεραν και αυτοί από το Δήμο ότι έπρεπε τα απαραίτητα γάντια, μάσκες, σακούλες και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Επίσης, φέτος με την καινούργια Δημοτική Αρχή έχει σηματοδοτηθεί το φαράγγι μας με απορβολά οργανωμένα με τα πρότυπα
που τα νομικά πρότυπα. Και θέλουμε και, και αυτούς, επειδή έχουν μεγάλο ενδιαφέρον προς τον τόπο μας, να τους ευχαριστήσουμε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι. Να έχετε όμορφες δράσεις. Καλή συνέχεια. Γεια σας.